Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, η ώρα είναι 12 παρα 25 σχεδόν. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Έτσι δεν μπορούμε να προλάβουμε να αναπτύξουμε παρά ελάχιστα πράγματα. Και αν θέλετε, το καλύτερο απ' όλα είναι και υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε κάτι να με ρωτήσει, ευχαρίστως να πάρει τηλέφωνο για να απαντήσω. Και έτσι στα αυτά τα λίγα λεπτά, τα 20 που μένουν, θυμόσαστε που έχουμε κάνει διάφορες εκπομπές και έχουμε πει πολλά πράγματα γύρω από το θέμα κτηνοτροφία, υποπροϊόντα και το ένα και το άλλο. Λαμβάνω λοιπόν αφορμή από αυτό, γιατί δεν έχω πρόβλημα, να σας διαβάσω από το βιβλίο του Ποταμιάνου, του Χαράλαμπου Ποταμιάνου, πτεράρχου, τέως υπουργού, γραμματέως και επιτήμου υπασπιστού του βασιλέως, ο Κωνσταντίνος τότε και τώρα. Γράφει λοιπόν στη σελίδα 107 ο Ποταμιάνος τα εξής. Γύριζε, λέει, από την Αμερική και συζητούσε με τον Ζολώτα, τον γνωστόν ξενοφόνο Ζολώτα της Τραπέζης Ελλάδος, τον καθηγητή. Όταν η κουβέντα γύριζε στα οικονομικά, τον άκουγα με ενδιαφέρον και προσοχή, γιατί ακούοντας τον μάθαινα. Μια μέρα μιλούσαμε για τη διεθνή παραγωγή των διαφόρων αγαθών και εγώ, έχοντας τυχαίως διαβάσει σε κάποιο ξένο σοβαρό περιοδικό ότι το πρώτο σε αξία αγαθό στον κόσμο ήταν, και δεν ξέρω αν είναι ακόμη, η αγελάδα και γενικά τα βοηδή με τα διάφορα υποπροϊόντα τους, του είπα. Απάντησε ότι δεν είχε εκείνη τη στιγμή υπόψη του τις σχετικές στατιστικές, αλλά οπωσδήποτε είχα λάθος. Ο Ζολώτας είπε του Ποταμιάνου ότι είχε λάθος, ότι δεν είναι η αγελάδα το βασικότερο οικονομικό αγαθό. Επειδή το είχα διαβάσει και ως ατζαμής δεν είχα να χάσω τίποτε, επέμενα στην άποψή μου. Πεισματάριος και Φαλονίτης, πρότεινα και βάλαμε ένα μικρό συμβολικό στοίχημα και του είπα, όταν θα πήγαινε στο γραφείο του, να ζητούσε να του φέρουν τις διεθνείς στατιστικές και θα έβλεπε αν είχα δίκιο ή όχι. Ο Ξενοφών είναι συνεπής. 3-4 μέρες αφού γυρίσαμε, με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είχα δίκιο. Θα είναι απίθανο να θυμάται ο Ξενοφών το επεισόδιο έπειτα από τόσα χρόνια. Εγώ είναι φυσικό να το θυμάμαι, γιατί έβαλα κάτω τον μεγάλο οικονομολόγο και ας επρόκειτο για ένα ασήμαντο θέμα. Γράφει στο βιβλίο του ο Τέραρχος και το βιβλίο αυτό είναι του 1993. Κυρίες και κύριοι, δράτωμαι τώρα εδώ της ευκαιρίας να σας πω τα εξής για μια ακόμη φορά, ότι το ερώτημα που τίθεται σε μια τέτοια συζήτηση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διευθύνει τα οικονομικά της χώρας ως ο Ξενοφών Ζολώτας, ο καθηγητής, ο γνωστότατος σαν τον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να τα διευθύνει όταν δεν γνωρίζει ποια είναι τα ουσιαστικά θέματα από τα οποία εξαρτάται η οικονομία. Θα μου πείτε, μα θα πρέπει ένας καθηγητής... Παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα σας. Αν μπορώ... Ναι. Η ιστορία τι μας λέει για αυτό το πράγμα? Για την... Και κινδυνεύουμε σήμερα, κύριε Σοφιανόπλε, για την ορθοδοξία, την παιδεία, την οικογένεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά σήμερα? Βλέπουμε από τη μια μεριά ο ένας να θέλει να πουλήσει την Ελλάδα και είναι δεδομένο αυτό ο κύριος Σιμίτης, από την άλλη μεριά ο κύριος Έβερθ κάνει τις διαχωριστικές γραμμές προσανατολισμός του κόσμου. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να σας αγαπήτω, απαντήσω αγαπητέ. Από τότε που ο κύριος Έβερτ και βέβαια το κύριος είναι με πολλά ερωτηματικά, έκανε τον νόμο το 1083 το 80, εδιελήθη η χώρα
Ένα από τα άλλα τα οποία ήθελα σε μεγάλο βαθμό να αναπτύξω σήμερα, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος λόγω της καθυστερήσεως. Εδώ είναι Αθήνα, Κυριακή, 31 Μαρτίου του 1996. Αβέβαιο το μέλλον των εταιριών Καμπάς και Αχάια. Τον λόγο έχουν οι πιστότιες τράπεζες. Βέβαια, εάν κανένας αναλύσει τα πράγματα, δεν είναι τον λόγο έχουν οι πιστότιες τράπεζες. Οι πιστότιες τράπεζες είναι που διαλύσανε αυτές τις επιχειρήσεις. Και δεν διαλύσανε μόνο τον Καμπά και την Αχάια και ούτω καθεξής, διέλυσαν όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, επειδή αυτό το δικαίωμα τους το έδωσε η Νομισματική Επιτροπή και επειδή στη Νομισματική Επιτροπή αυτό το δικαίωμα το έδωσε ο νόμος 1083 του 1980 του κύριου Εύερτ, του κυρίου Παλαιοκρασά, του κύριου Καλατζάκου, ο κύριος Καραμαλής τον υπέγραψε και του Μακαρίτη του Σταμάτη σαν υπουργού δικαιοσύνης την εποχή εκείνη. Είναι ξεκάθαρο, αγαπητοί τηλεκροατές, ότι τόσον η Νέα Δημοκρατία, 2 λεπτά να το ολοκληρώσω σας παρακαλώ, τόσον η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ οργανωμένα προδίδουν τον τόπο. Αυτό απεκαλύφθη, αυτό απεδείχθη, και έχω να προτείνω σε όλους όσοι υφίσταται σήμερα αυτό τον διωγμό των τραπεζών, μετά το Πάσχα θα οργανώσουμε σε ένα κινηματογράφο ή σε ένα θέατρο, θα δούμε πού, μία συγκέντρωση, και στη Θεσσαλονίκη φτιάχνουμε και ένα σωματείο σήμερα των πληγέντων από τα τραπέζες με την απάτη αυτή του Εύερτ, την ξεκάθαρη προδοσία που διέλυσε την οικονομία της χώρας, και θα επανέλθω μετά τις εορτές να σας πω πού και πότε να γίνει συγκέντρωση, να έρθετε όλοι μαζί να αντιδράσουμε, διότι σήμερα ο πολίτης αμήνεται σε αυτό το προδοτικό κράτος, ενώ πρέπει να του επιτεθούμε. Παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Ναι, σας ακούω, αγαπητοί. Μέσα στην άμυνα που είπατε, κύριε Πρόεδρε του Κόμματος του Ελληνισμού, στο οποίο εγώ από την αρχή μετέχω, εγώ θα ήθελα μέσα από το κανάλι μας, το οποίο κάποτε μας φρόντισε όπως όφιλε να μας φροντίσει, και σήμερα εγώ δυσανασχετώ για τη συμπεριφορά του όσον αφορά την ώρα που... δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Εγώ λέγομαι Γιάννης Δερματάς, είμαι θείος του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Πάνου Καμένου, δηλώνω κατηγορηματικά στο κανάλι ότι με το κόμμα του Ελληνισμού είμαι ταγμένος, και το λέω για να το ακούσουν όσοι το ξέρουν, να το πιστέψουν και να το μάθουν οι υπόλοιποι, διότι εγώ δεν ανήκω στην Νέα Δημοκρατία, ανήκω στον Ελληνισμό, επειδή ο κ. Μιχαλόπουλος καταχρηστικά έχει χρησιμοποιήσει την αξία σας, και κοντεύουμε να φτάσουμε να συνεχίσουμε. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, όχι, 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 όχι τέτοια πράγματα. Όχι, 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 όχι. Όχι. Σας παρακαλώ, δεν είναι. Σας παρακαλώ. Κύριε Δερματά, παρακαλώ, δεν θέλω. Δεν επιτρέπονται προσωπικά. Θα μου πείτε γενικά πράγματα, όχι προσωπικά θέματα. Συγκεκριμένα λοιπόν. Συγκεκριμένα. Να πω. Ναι, όχι προσωπικά πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Κανενός. Πέστε μου θέματα για τον τόπο. Λεντάκης, αποφυλάκηση και τα λοιπά και τα υπόλοιπα στο κανάλι που πήγε εκεί, που πήγε από εδώ. Κύριε, πάμε στην πορεία μας εμείς να φύγουμε, να πάμε σε άλλους χώρους. Έτσι, δεν λέω σε εσάς, το λέω σε όσους ακούνε, για χαρά. Εγώ, από το κανάλι αυτό, αντίο, φεύγω για μια φορά ακόμα. Στο κανάλι αυτό όμως, εγώ με τον Τέλη Καρακουδάκη, μ' ακούτε. Κύριε Δερματά, έχω δώσει τους αγρονούς του Κυπριακού, όταν κάναμε την έρευνα στη Μικρά Ασία και στην ελεύθερη ώρα, ο κ. Μιχαλόπουλος έχει δημοσιεύσει έτσι αποκλειστικά τους αγρόνους του Κυπριακού, που εγώ με τον Τέλη Γιαγκουράκη κάναμε 9.000 χιλιόμετρα και έχουμε φροντίσει το κανάλι πολύ. Εγώ ντρέπομαι για τη συμπεριφορά του καναλιού στον πρόσωπό σας. Το καταγγέλλω, εσείς παίρνετε τα δικά σας, εγώ έκανα και συγγνώμη που φορετά, αλλά όχι που θα δω. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι δικαία η αγανάκτηση του πύρου του κ. Δερματά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα... Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Σουφιανόπουλε. Καλησπέρα σας. Ηλιόπουλος λέγουμε. Ναι, κύριε Ηλιόπουλος.
σας είχα ξαναπάρει στο γραφείο και τα λοιπά. Ναι. Πλην όμως είχα πει να γράφει το όνομά σας και να γράφει και ποιος είστε. Ποτέ δεν έχουμε δει ότι είστε πρόεδρος του κόμματος του ελληνισμού. Δεν σας ξέρει κανένας. Δηλαδή γράφει Σοφιανόπουλος, στην άλλη εκπομπή χημικός, εδώ δεν γράφει τίποτα. Λοιπόν, δεν πρέπει κάποτε, όχι να αυτοδιαφημιστούμε, απλώς να μάθουμε ποιος είναι. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο, λέγεται Σοφιανόπουλος, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μια ελάχιστη μήνυμο, όχι αυτοδιαφήμισης, ποιος είναι. Κοιτάξτε, ωραία, έχετε δίκιο αγαπητέ, αλλά υποτίθεται ότι εδώ κάνουμε μια εκπομπή η οποία έχει σχέση, ευχαριστώ πολύ, να απαντήσω, η οποία έχει σχέση με γενικά το θέμα του τόπου κτλ. Δεν μπορούμε να μπλέξουμε την πολιτική του κόμματος με την υπόθεση αυτή. Αυτό είναι θέμα, αυτή είναι η τακτική και η πολιτική του σταθμού, αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Και έτσι στην αρχή υπάρχει ότι ο τίτλος της εκπομπής, εφόλης της ύλης ερωτώ με τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, αυτό αρκεί. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Σοφιανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί. Να ξέρετε ότι θα δικαιωθούν οι αγώνες σας. Μακάρι. Θα ήθελα να πω ότι σας χρειάζεται περισσότερη διαφήμιση στο κόμμα. Αυτά. Ωραία, αγαπητοί. Καληνύχτα. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση. Τι διαφήμιση? Δεν έχουμε δυνατότητες καταρχήν να κάνουμε διαφήμιση. Σιγά σιγά πιστεύω όμως ότι ο κόσμος το γνωρίζει και η προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε πρωτίστως να ενημερωθεί ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Και θέλω να επανέλθω ότι εάν, και πρωτίστως απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό, εάν δεν καταργήσετε τον 1083 νόμο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει τηρηθεί κιόλα, και ό,τι έχουν κάνει οι τράπεζες το έχουν κάνει παρανόμως, άρα πρόκειται περί απάτης. Όλες οι τράπεζες έχουν εξαπατήσει τον ελληνικό λαό και έχουν φτάσει σε επίπεδα εσχροκερδίας εις βάρος του μόχθου και των επιτευγμάτων, αν θέλετε, δεκαετιών. Αν πάρω παραδείγματος χάρη την υπόθεση γνωστών κολοσσέων βιομηχανιών, αυτές διέλυσαν τελείως, δηλαδή αποτελέσματα, επιτεύγματα χιλιάδων Ελλήνων επί δεκαετίες, τις διέλυσε ο κύριος Έβερτ. Είσαι προδότης, κύριε Μίλτο, με αυτά που έκανες. Εάν τα έκανες κατά λάθος, να τα διορθώσεις. 2 λεπτά σας παρακαλώ. Εάν τα έκανες κατά λάθος, να τα διορθώσεις και να ζητήσεις συγγνώμη από το ελληνικό λαό. Αλλά εάν τα έκανες επίτηδες, είσαι προδότης και το λέω και επιμένω. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Σεναβουλέ. Ναι. Είμαι ο φίλος από την αρχή Ολυμπία. Α, αγαπητέ, πώς είστε? Πολύ καλά. Υγεία. Και καλό Πάσχα εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, καταρχήν ντρέπομαι για αυτό που είδαμε κάτω για την αρχή Ολυμπία, για τη φιέστα. Για αυτό που έγινε το είδαμε. Βέβαια κάποιοι μιλήσανε εκεί πέρα, είχαν μαζευτεί και ζούσαν κάποιον Αμερικάνο να έρθει εκεί πέρα για να μας πει την Ολυμπία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ναι, αγαπητέ, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Όχι, θέλω να πω ότι δηλαδή η ιδέα του Ολυμπισμού γενικά είναι για την Ελλάδα να παραμείνει όλη η κίνηση, να μείνει η φλόγα εδώ στην Ελλάδα. Όχι να πουληθεί στην Coca-Cola. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μεταδίδει. Ζουν να ολοκληρώσω για να μην κρατώ και το χρόνο σας. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό που σας είχα πει και πιο παλιά, κάτι περί όχι διαφήμισης, μια καλύτερη προβολή. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ακροατή που πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή, να φαίνεται και το όνομα και τα λοιπά. Και ο τίτλος ότι είστε πρόεδρος του κόμματος. Και σαν νεολαία, είμαστε κάποιοι φίλοι, οι οποίοι σας πάνω από 40 άτομα, έχουν κάνει μια μικρή έρευνα σε μια παρέα. Που σας καλύπτουμε και γενικά μιλάμε και για το όνομά σας. Είμαστε νέοι άνθρωποι, είμαστε νέοι Έλληνες, ανιών και κατιών. Δηλαδή, που ερχόμαστε, είμαστε ορεινοί αρκάδες. Και παρόλα αυτά, το όνομά σας το προσπαθούμε να το διαδίδουμε. Λοιπόν, είμαστε μακρινοί από όλη την Κολοκοτρώνη. Και είμαστε και από την Ολυμπία. Θα ακούσω πάρα πολύ πολύ προσοχή τον λόγο σας. Ευχαριστώ, καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είπαμε ότι είναι μια τακτική του σταθμού που δεν θέλει να αναμειγνύεται η εκπομπή με την πολιτική και έτσι είμαι υποχρεωμένο να το σεβαστώ. 2 λεπτά σας παρακαλώ να απαντήσω στο θέμα. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι το θέμα του Ολυμπιακού Πνεύματος και πρωτίστως οι προσπάθειες που είχαμε κάνει στο παρελθόν για την επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία δεν συνεχίστησαν πρωτίστως τότε ούτε από τον κύριο Καραμαλή, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Πάντως να ξέρετε ότι παραλλήλως κάνουμε και την παγκόσμια κίνηση συνενώσεως του ελληνισμού
Ένας εκ των στόχων είναι, όπως έχω αναφέρει αρκετές φορές, η επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία. Πάρτε τηλέφωνο στο 2280 820 και στο 20 111 62, να πληροφορηθείτε από τα κεντρικά γραφεία και να έρθετε να οργανωθούμε περισσότεροι για να φέρουμε αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι πάλι κύριε Σοφιανόπουλε, Λιόπουλος. Ναι, κύριε Λιόπουλος. Επειδή με κλείσατε γρήγορα, δεν πρόλαβα. Α, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι είχατε τελειώσει. Πειράζει, ναι. Δεν πειράζει. Με συγχωρείτε πολύ. Ήρεμη του λόγου, και εσείς οπωσδήποτε έχετε λίγο χρόνο και τα λοιπά. Γιατί τις προηγούμενες εκπομπές δεν είχατε τηλέφωνο μέσα στο στούντιο. Ναι, δεν ήταν η νέα εγκατάσταση και δεν είχαν τακτοποιηθεί την πράγμα. Ο Τράγκας, ο φίλος σας, εντός εισαγωγικών βέβαια, έχει, πώς το λένε, επιτυχία, γιατί ασχολείται πάντα με θέματα της επικαιρότητος. Μάλιστα. Της εφημερίδας Στίβα δίπλα, παίρνει τα πρωτοσέλιδα και κάνει, πώς το λένε, σχολιασμούς. Εσείς γιατί δεν προσπαθείτε, έχετε μια ώρα τη βδομάδα. Παίρνετε 2-3 θεματάκια, βαρώτε τους στο ψαχνό να δούμε πώς θα καθαρίσουμε. Με το να λέμε συνέχεια για τις τράπεζες. Είναι τέταρτη, πέμπτη εκπομπή συνέχεια για το νόμο αυτό του Εύερτ. Βεβαίως σας πονάει γιατί χάσατε την επιχείρησή σας. Όχι, όχι, δεν έχει καμία. Δεν είναι προσωπικό. Οι οποίοι έχουν χάσει λεφτά και χάνουμε συνέχεια από τις τράπεζες. Ναι, αλλά δεν πρέπει να σταματάμε εκεί. Έχετε τόσες ωραίες ιδέες. Από καταπολέμηση πυρκαγιών μέχρι αρδρευτικά έργα, μέχρι ήλιους, μέχρι κέρατα, παξινά. Μην σταματάμε στην τράπεζα μόνο. Όχι, δεν σταματάμε. Ακούστε, καταρχήν δεν είναι προσωπικό το θέμα. Πρώτον. Δεύτερον, τελειώσατε. Παρακαλώ. Ναι. Να κλείσω, εντάξει. Ναι, γιατί θα σας πω άλλη φορά. Γεια σας, ευχαριστώ. Όχι, παρακαλώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Κοιτάξτε, κύριε, δεν είναι καταρχήν το θέμα προσωπικό. Δεύτερον, αυτό το θέμα καίει σήμερα, δεν ξέρω πόσο το έχετε αντιληφθεί, αλλά είναι το υπαρθυμόν ένα, σας παρακαλώ για λεφτά, είναι το υπαρθυμόν ένα πρόβλημα του τόπου. Είναι μια πυρκαγιά η οποία καίει και πρέπει να τη σβήσουμε, δεν μπορεί να την αφήσουμε. Όσον αφορά που είπατε για τον κύριο Τράγκα την επικαιρότητα, σήμερα είχα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά τα οποία ήθελα να πω είναι το θέμα των φυτοφαρμάκων. Με αυτή την υπόθεση της μητέρας που στο γάλα της βρέθηκε φυτοφάρμακο κτλ. Αλλά δυστυχώς, επειδή πάντα ο χρόνος είναι λίγος, αλλά δεν έχετε παράπονο, ελάχιστες είναι οι εκπομπές που έχω ασχοληθεί με αυτό το τεράστιο θέμα. Επί 1,5 χρόνο τώρα έχω αναπτύξει και έχω αναλύσει τόσα θέματα τα οποία είναι της επικαιρότητας. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Σοφιανόπουλε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαρτήρια. Είστε ο Έλληνας ο οποίος μας έχει εντυπωσιάσει όλους. Σας παρακολουθούμε και στην εκπομπή του κύριου Χούντα στο Χάι. Χθες ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, αλλά δεν πρόλαβε να την θέσει σαν ερώτηση. Ναι. Πράγματι, κύριε Σοφιανόπουλε, προσπαθούμε να βρούμε γάλα, φρέσκο πρόβειο από τα προάστια των Αθηνών. Πρόβειο γάλα δύσκολο, δεν μπορεί να βρει. Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, όπως παρατηρήσατε χθες, δεν υπάρχουν οικόσιτα ζώα στα προάστια των Αθηνών. Δεν μπορούν, εγώ είχα τη γυναίκα μου έγκυο, δεν μπορούσα να βρω καθόλου γάλα, και μάλιστα μία βιομηχανία, ας την πούμε βιομηχανία, που έκανε ριζόγαλα και ζήτησα να μου δίνει ένα μόνο λίτρο γάλα, κατσικίσιο φρέσκο γάλα, να το βράζω και να πίνει η γυναίκα μου, και μου έλεγε δεν μας στάνει ούτε για μας. Δεν έχουμε, δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου, έχουν δηλαδή φτάσει τους Έλληνες να είναι πέτες, όχι μόνο των ξένων, ας πούμε, να μην μπορούμε να βρούμε ένα λίτρο, ένα μπουκαλάκι γάλα, δεν μπορούσαμε να βρούμε. Και επίσης ήθελα να σας πω για αυτό το νόμο, είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις αυτές, διότι αυτός ο νόμος πρέπει να επιμείνεται, δεν συμφωνώ με τον προηγούμενο τηλεθεατή, πρέπει να επιμείνεται στο νόμο 1083-80, έχει καταστρέψει και συνεχίζει να καταστρέφει και να κλείνει τις βιομηχανίες μία μετά την άλλη, και όλοι οι Έλληνες έπρεπε αυτή τη στιγμή να είμαστε πολύ στεναχωρεμένοι, διότι μία μεγάλη βιομηχανία όπως είναι η Βοκτάς οδηγείται στην καταστροφή, έχει κλείσει ουσιαστικά. Όχι, οδηγήθηκε, τελείωσε αυτό τελείωσε. Έχει τελειώσει, δηλαδή όπως είπατε χθες, 50.000 που εσφάζονται κοτόπουλα την ημέρα, ας πούμε, και διεπτίθεται στην ελληνική αγορά, και όλο αυτό ήταν συνάλλαγμα που το γλιτώναμε οι Έλληνες,
Τώρα θα γίνονται 50.000 εισαγωγές κοτόπουλων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες, πρέπει να στεναχωριούνται όταν μια μεγάλη βιομηχανία, οποιαδήποτε βιομηχανία, ανεξάρτητα από ποιος είναι βιομηχανής που δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μια... Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται, ακριβώς, τα έργα μένουν. Και λυπάμαι που πολλοί δημοσιογράφοι χερέκακα ζητούσαν να κλείσει η Βοκτάς, να κλείσει το αυτό. Μα ευλογημένοι δεν καταλαβαίνουν ότι χρεωνόμαστε οι Έλληνες ακόμη ένα ποσό, ας πούμε, για την εισαγωγή κοτόπουλων από το εξωτερικό και από την Ολλανδία, τους άσπονδους φίλους μας δηλαδή, ας πούμε. Είναι κάτι που οι Έλληνες δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν σήμερα πόσο καταστροφικός είναι αυτός ο νόμος των δανειοδοτήσεων, του ανατοκισμού, ας πούμε. Όχι, δεν είναι καταστροφικό, είναι προδοτικός. Είναι η πιο μεγάλη προδοσία την οποία υπέστη η χώρα. Μετά το Κυπριακό και το 22. Ακριβώς. Είναι ο νόμος που διέλυσε τα πάντα. Τους κτηνοτρόφους, τους καταστηματάρχες, τους βιοτέχνες, τους γεωργούς, τους όλο ότι, τον κόσμο. Και μόνο ότι δεν το καταργούν αυτό το νόμο δείχνει, κύριε Σοφιανόπουλο, και πρέπει να επιμείνετε στο τι συμφέροντα και τι πρακτορικό ρόλο παίζουν υπέρ των ξένων. Μπράβο, αγαπητέ, έτσι είναι. Όπως το λέτε, σχέδι, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό οι Έλληνες. Πρέπει να επιμείνετε, διότι οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν. Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό. Ότι είναι θέμα ότι δεν παίρνουμε τα λεφτά διότι δεν μας δίνει η ΕΟΚ, διότι η κυβέρνηση φταίει. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτός ο νόμος είναι που φταίει, που διαλύει. Όχι, μέσω του. Αν μου επιτρέπετε, θα το διόρθω. Όχι, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά. Ουδείς τους έχει ενημερώσει για να καταλάβουν. Ναι, πρέπει κάποιος να πει. Δεν έχουν σωστά όμως την αιτία. Δηλαδή λένε φταίει η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρουν γιατί φταίει. Δεν έχουν εντοπίσει ο λόγος που φταίει. Είναι ότι διατηρεί αυτό το νόμο. Ναι. Βεβαίως, γι' αυτό και απευθάνθη στον κύριο Σιμίτη και του λέει ότι πρέπει να καταργήσει τον νόμο αμέσως, διότι διαλύουν τη χώρα απάκρου εις άκρον. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Ακριβώς. Γι' αυτό και μετά το Πάσχα θα οργανώσουμε αυτή τη συγκέντρωση. Οι κτηνοτρόφοι καημένοι, αν ήξεραν, θα έπρεπε να διαμαρτύρονται κυρίως όταν αχύνουν το γάλα έξω από τις νομαρχίες. Ένα από τα αιτήματά τους, τα βασικότερα, είναι όχι στην τοκογλυφία των τραπεζών. Ακριβώς. Μας καταστρέφει. Αυτό έπρεπε να είναι το σύνθημα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι για ποιο λόγο καταστρέφονται, ας πούμε. Κατεστράφησαν οι ψαράδες, οι οποίοι έχουν. Και τι ζητάνε οι άνθρωποι, λένε, παιδιά, τα καΐκια που μας κατασχέσατε, αφήστε μας να τα διολέψουμε, να πιάσουμε ψάρια, να σας πληρώσουμε κιόλα. Ακριβώς. Τι κερδίζει η τράπεζα που τα έχει δεμένα και σαπίζουν. Αυτή τη στιγμή βλέπω το θέαμα στη Βοκτάς, κύριε Σοφιανόπουλε, που είναι άδειοι τύχοι. Έμειναν άδειοι τύχοι. Άδειοι τύχοι. Τι κέρδισε η ΑΤΕ, η εργοτική τράπεζα, δεν ξέρω τι κέρδισε. Έχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο εργοστάσιο με άδειους τείχους. Εξετέλεσε τις εντολές που διατάξαμε. Εξετέλεσε τις εντολές. Και μάλιστα να σας πω, ειδικά για την περίπτωση που διάβασα, ότι ζητούσανε να τη δανειοδοτήσουν και να δανειοδοτήσει τη Βοκτάζη να προχωρήσει. Και δεν την έδωσαν ούτε δραχμή, ούτε φράγκο. Τίποτα. Τα ξέρω, αγαπητέ. Πώς είναι να κλείσουν οι βιομηχανίες. Τέρμα, αυτό είναι και στο Σοφιανόπουλο. Είναι να κλείσουν οι βιομηχανίες, να κλείσουν οι βιοτεχνίες με τα αντικειμενικά κριτήρια, να σταματήσουν οι ψαράδες και να αρχίσουν οι ηχθειοκαλλιέργειες για να μπορούν κάποιοι να μολύνουν και τα ψαράδια. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά αλλού είναι το θέμα. Ότι όταν θα έρθουν οι Τούρκοι να δανείσουν λεπτά, να πούν οι Έλληνες επιτέλους ήρθαν οι Τούρκοι να μας σώσουν. Ακριβώς. Να παίρνουμε το ψάρι, ας πούμε, από τους Τούρκους. Δυστυχώς. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, θέλω κάτι. Ολοκληρώσατε? Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Yes. Κοιτάξτε, είπα προηγουμένως για τον κύριο Ζολότα που διάβασα από το βιβλίο, ότι όταν ένα κράτος δεν έχει συνειδητοποιήσει από πού είναι δυνατόν να επιβιώσει οικονομικώς, δύο τι να συμβαίνουν. Ή αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους σοφούς και τους ηγείτερους δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ή είναι πράκτορες και προδότες. Και επειδή επί δεκαετίες σημαίνει αυτό, τόση βλακεία δεν έχουν ούτε οι μαϊμούδες. Όλα αυτά είναι οργανωμένα συμφέροντα έξωθεν, οι οποίοι προωθούν δικούς τους ανθρώπους για να κρατούν τον τόπο σε αυτό το οικονομικό κατάντημα. Και όσον αφορά το γάλα που ακούσατε, αυτό το 1.200.000 τόνους εγωπρόβειο γάλα που ευτυχώς καταφέρνει και παράγει η χώρα ακόμα, που είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα, και αυτό θέλουν να το διαλύσουν για αυτές τις διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12:03. Είμαι υποχρεωμένος να σταματήσω διότι έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Θέλω να σας ευχηθώ ένα καλό Πάσχα. Θα τηρήσουμε αυτά που είπαμε για μετά τις γιορτές για τη συνάθρηση. Να έρθετε όλοι εκεί να αντιδράσουμε και βιαίως, κάνοντας χρήση του 120ου άρθρου του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, δικαιωμένων και υποχρεωμένων
δια παντός μέσου και τρόπου να υπερασπίζονται εις όποιον ήθελε βιαίως τούτο καταλύσει. Ο νόμος του Έβερτ, του Παλαιοκρασά, του Καραμαλή, του Καλατζάκου, του Παπανδρέου, του Σιμίτη και όλων αυτών καταλύει βιαίως το Σύνταγμα και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε δρατώμενοι αυτής της εντολής εκ του Συντάγματος για το καλό της πατρίδος και του τόπου. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι μια καλή Ανάσταση. Τη βδομάδα μετά το Πάσχα θα τα ξαναπούμε. Καλή θέση σας.